Μόλις φτάσαμε στην Ελλάδα, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που γυρίσαμε στην πατρίδα ασφαλής και ΣΟΗ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την πολεμική αεροπορία, το στρατό, που μας βοήθησαν να επιστρέψουμε στα σπίτια μας και στις οικογένειές μας. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και ευελπιστούμε και οι υπόλοιποι που έχουν μείνει πίσω να σταθούν τυχεροί όπως και εμείς και να επιστρέψουν σύντομα. Μόλις βελτιωθεί η κατάσταση, σκοπεύετε να επιστρέψετε? Νομίζω ότι κανένα σκοπεύει να επιστρέψει άμεσα. Όχι άμεσα. Θέλετε να μας πείτε λιγάκι την εικόνα εκεί μέσα να διαπιστωθεί? Οι μεγαλύτερες δυσκολίες ήταν ότι όταν ξεκίνησαν οι μάχες, δεν ήξερε κανείς πού θα διεξαχθούν. Συνεχώς αλλάζαν μέρη. Επίσης χρησιμοποιούσαν πολύ βαρύ οπλισμό, ρουκέτες. Βομβαρδισμός κανονικά, γιατί είχαν και δύο ισχυρά όπλα. Κινδυνεύσανε, κύριε. Κινδυνεύσανε όλοι. Όλοι, γιατί δεν υπήρχε καμία ασφάλεια. Εμείς ήμασταν σε ένα ξενοδοχείο μέσα. Και εμείς δεχτήκαμε πειρά το ξενοδοχείο και όλα τα κτίρια δίπλα. Πάρα πολλές αδέσποτες σφαίρες. Αυτοκίνητα με κόσμο μέσα που τα είχαν πυροβολήσει. Αν δεν κάνω λάθος, είχατε χάσει και την κοινωνία από ένα σημείο και μετά. Από ένα σημείο και μετά χάθηκε την κοινωνία. Υπήρχαν ενδείξεις ότι θα ξεκινήσουν οι μάχες μέσα στο χαρτί? Όχι, ξεκίνησαν το Σάββατο στις 11 η ώρα. Ξαφνικά, τελείως ξαφνικά. Και μέρα με τη μέρα ήταν πολύ πιο ισχυρές οι μάχες. Από την γνωρισμένη σα, είστε άνθρωπο που πίστεψε να κάνετε το πόδι του ξενοδοχείου, σωστά? Όχι, ποιο ξενοδοχείο? Ζουάρι. Παιδιά, ευχαριστούμε. Είναι και Οι δυσκολίες ήταν να μην επιστρέψουμε πίσω, γιατί και όταν φύγαμε, ας πούμε, να πάμε στο αεροδρόμιο που θα μας έπαιρνε το μεταγωγικό, είμαστε ελεύθεροι και μόνοι μας μέσα στην πόλη. Δεν υπήρχε κάποια ασφάλεια, οπότε θεωρώ ότι ήταν και θέμα τύχης. Όχι για μας και για όλο τον κόσμο που έκανε την ίδια προσπάθεια, μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.